Οι γαλάτες! Οι γαλάτες! Ρομπίνι! Πάτε τους! Πάρε κι αυτοί! Πάρε κι αυτοί! Άντε πάμε τώρα σπίτι ο Βελίξ! Καλημέρα! Καλημέρα, φίλοι μου! Ωχ, είναι φίξη, λυπά μου σκυλάκι! Κανένα νέο? Μπα, είχαμε πάει για κυνήγι. Εμένα με βοήθησε ο Ιντεφίξ. Το καλύτερο σκυλάκι. Α, ναι, ξέχασα. Μας έστησαν και παγίδα κάτι Ρωμαίοι. Είναι τρελή αυτή η Ρωμαίοι. Να προσέχεις το δάσος Πανοραμίξ, δρύδι μας. Ναι, ναι, μην ανησυχείς. Η Πυρίπουλος γύρισε για να δω και να φουρά. Για όνομα του Δία, τι σας συνέβη? Συναντήσαμε δύο γαλάτες. Είχαν τερά σκυλί μαζί τους επίσης. Και δύο αγριογούρουνα. Δηλαδή ήταν πέντε συνολικά. Ήταν πέντε. Αυτοί οι γαλάτες επιμένουν να μας κάνουν ρεντίκολο. Είναι αυτός ο μαγικός ζωμός που τους έχει κάνει ανίκη τους. Θα πρέπει να υπάρχει τρόπος να απαλλαγούμε από αυτόν τον ζωμό. Ιησούς θα πειρήπη προύτα να απαλλαγούμε από αυτού να του δρίδ. Ναι, τον δρίδι. Έγινες έξυπνος ξαφνικά. Συλλάβετε τον δρίδι. Νεκρό ή ζωντανό. Αλλιώς θα τιμωρηθείτε.
Ω, μπράβο, Βελίξ. Μπράβο. Μα τι έγινε, αφού τους έδιωξα τους Ρωμαίους. Α, ναι. Και τώρα τι κάνουμε, μου λες. Τον ξαναφουσκώνουμε. Ίσως με λίγη μουσική. Λόγω τιμής, αρχηγέ. Ένα τόσο δα μικρό μενήρι ήταν μόνο. Εντάξει, συνέρχεται. Βλέπεις. Πώς αισθάνεσαι, Πανοραμίξ? Μια χαρά. Μα ποιος είσαι εσείς, κύριε? Ο Αστερίξ. Με ξέρεις. Ο Αστερίξ. Χάρηκα πολύ. Χαίρομαι που είσαι πολύ καλά, Πανοραμίξ. Ένα τόσο δά, τόσο δά, τόσο δά μικρό παιδί. Ωχ, αυτός ο χοντρός! Χοντρός! Ποιος χοντρός! Σύνελθε, Πανοραμίξ! Ο αρχηγός σου είμαι! Δεν με θυμάσαι! Έχασε τη μνήμη του. Τότε να του τραγουδήσω. Θα θυμηθεί το ταλέντο μου. Εμπρός όλοι μαζί να ροκάρουμε. Like a roar of crashing thunder, he's made up by a boulder. Now he's stoned and can't remember. He just sees stars. Wap do, wap do, a do do wap. Stone cold crazy, his face didn't hit too hard. Confusion in his mind. Πολύ ωραίο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Έλα, πάμε να το κοιμήσουμε. Όχι, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Τρελάθηκε ο Πανοραμίξ. Τρελάθηκε, αφού κακομύρης, πω. Τι έγινε τώρα, λες τρελαθεί ο μύρης. Όχι, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, πού είναι ο Δρύδης? Δεν το βιάσαμε. Πώς? Μας επιτέθηκα με μια δύναμη και ήταν πολύ αυτή τη φορά. Ώστε έτσι. Πόσοι? Δύο. Αλλά, εκτόξευσα μενήρ, εκατονταρχέ. Τι μενήρ? Είναι η τρελή αυτή η γαλάτης. Αχ. Πρέπει με κάποιο τρόπο να ξεπαστρέψουμε αυτούς τους γαλάτες. Θα μας πέσει ο ουρανός στο κεφάλι! Είναι καλύτερα!
καθόλου. Άστο να ξεκουραστεί. Πάμε να δούμε τον αρχηγό. Ισχυρή καταιγίδα είναι μόνο. Λέω λοιπόν να σας πω ένα τραγουδάκι για να σας δώσω θάρρος. Βοήθεια. Ω Θεό. Ηρεμήστε. Ο Τουτάτης, ο θεός του χωριού, θα μας προστατέψει. Αρχηγέ, δεν θα καλωσορίσεις αυτό. Αρχηγέ. Αρχηγέ. Ποιος είναι ο κύριος? Ένας ταλαιπωρημένος ταξιδιώτης που το βρήκε καταιγίδα. Ζητώ φιλοξενία στο σπίτι σου μέχρι να κοπάσει η οργή των θεών. Ασφαλώς, πέρασε ταξιδιώτη. Το σπίτι μου είναι και δικό σου. Τι μπορώ να κάνω για να νιώσεις άνετα? Σίγουρα θα πεινάει. Μου έχει μείνει ένα γρηγούρουνο και κατσικίσιο γάλα. Φέρε ό,τι έχεις! Πώς σε λένε, ταξιδιώτη? Το όνομά μου είναι Διχονομίξ. Ήξερα ότι θα με έβρισκε η καταιγίδα και ότι θα με δεχόσουν στην καλύβα σου. Και ότι μπορούσα να βασιστώ στη φιλοξενία σου. Αν και ο χοντρός φίλος σου από εδώ είναι μονοφάης, όπως βλέπω. Αλλά το ήξερα κι αυτό. Μα πώς τα ήξερες όλα αυτά? Προβλέπω το μέλλον. Κάποιος εδώ δεν με πιστεύει. Και στο θεό του κεραυνού δεν αρέσει αυτό. Αυτός εδώ ο βλάκας φταίει που ήθελε να τραγουδήσει. Συγχώρεσε τους άντρες μου, τους αρέσει να τσακώνονται. Το ξέρω. Κύριε Μάντι, τελικά ο ουρανός θα πέσει στο κεφάλι μας. Αν κοίταζα τα σωθικά ενός ζώου, θα μπορούσα να πω με σιγουριά. Το ψητό άγριο γούρουνο μήπως σου κάνει? Μα αφού το καταβρόχθησες όλο, δεν έμεινε και τίποτα. Αλλά τα σωθικά ενός σκύλου μπορούν μια χαρά να μας δώσουν απαντήσεις. Αν αγγίξεις τον Ιντεφίξ, να ξέρεις πως θα φας μια μπάφλα. Πρόσεχε, Μάντι. Οι προβλέψεις του Οβελίξ είναι συνήθως σωστές. Κρίμα! Μάλλον δεν θα μάθετε ποτέ τις προθέσεις των θεών.
Τι, το ψάρι κάνει! Το ψάρι? Ναι. Και αυτό μας κάνει. Με τη βοήθεια του Μπορβό, του θεού των ποταμών και της δαμόνας της Δαμαλίδας και παρά τη δυσπιστία των απίστων, βλέπω ότι ο ουρανός δεν θα πέσει στα κεφάλια σας και μετά την καταιγίδα θα βγει ήλιος. Τι ανακούφιση! Βλέπω επίσης ότι θα γίνει και μία μάχη. Άμα δεν το βλέπετε, ο άνθρωπος είναι απατεώνας, είναι γελίο! Δεν πρέπει να αρνείστε την ύπαρξη των θεών! Είδες, Αστερίξ, το ψάρι μίλησε! Ένα πράγμα μόνο μπορώ να πω για αυτό το ψάρι. Πες το λοιπόν! Όποιος το φάει, σίγουρα θα αρρωστήσει. Και γιατί δεν γίνει αυτό? Επειδή τα ψάρια σου δεν είναι φρέσκα. Τι θα πει δεν είναι φρέσκο! Αυτό θα πει! Τα νέα δεν ήταν και τόσο φρέσκα, πράγματι. Τώρα λοιπόν που διαβάσαμε το ψάρι σου, μάλλον είναι καλή ιδέα να πας να το θάψεις κάπου. Πάρε! Πάρε αυτό! Το είχα προβλέψει. Μετά την καταιγίδα, ο ήλιος. Αλλά τώρα πρέπει να φύγω. Με χρειάζονται και σε άλλα χωριά. Ω, Δικονομίξ, μη φεύγεις! Μα κυρία! Αχ, στα τσακίδια. Και εσείς πάψτε να φέρεστε σαν ψαρωμένη πια. Μαστερίξ, προέβλεψε τον ήλιο μετά την καταιγίδα. Και τη μάχη! Τη μάχη και τον καυγά μας! Απλώς κατάλαβε ότι συνέχεια τσακωνόμαστε εδώ πέρα. Και όταν μιλάμε για τα ψάρια σου, ακόμα πιο πολύ. Σου απαγορεύω! Δεν θα τσακωνόμασταν αν ήταν φρέσκα, ξέρεις. Αρχηγέ, πάμε μαζί να δούμε τον πανοραμίξ στο δρύδι μας. Δίκιο έχεις. Τον ξέχασα εντελώς με όλη αυτή τη φασαρία. Σκέφτηκες μήπως πώς να τον γιατρέψουμε? Αν ήταν καλά με τον ζωμό του, θα γιατρευόταν μόνος του. Ο ζωμός. Hey, πανοραμίξ. Δεν θυμάσαι τις συνταγές για κανένα από τους μαγικούς ζωμούς? Μαγικούς ζωμούς? Τι μαγικούς ζωμούς? Πανοραμιξέλα, πρέπει να καταλάβεις. Αν δεν φτιάξουμε το μαγικό ζωμό, δεν θα μπορέσουμε να νικήσουμε τους Ρωμαίους. Μα ποιος? Ποιος είναι αυτός ο Πανοραμίξ? Δεν έχει σημασία. Εσύ πρέπει απλώς να προσπαθήσεις να φτιάξεις το μαγικό ζωμό. Μα φυσικά. Αλλά τι πρέπει να κάνω? Βάλε τα σωστά υλικά μέσα στη μαρμίτα. Αστερίξ, πες του να μην γελάει μαζί μου, γιατί μπορεί να είναι δρύδης, αλλά αν συνεχίσει να του φορέσω καπέλο τη μαρμίτα. Πάψε, Βελίξ, γιατί αρκετή ζημιά το έκανες με το μενίρ. Γιουπί!
Ιούπι! Τι ωραία! Ιούπι! Σαν άρχισα να θυμάται τη συνταγή. Να βάλω και αυτό. Ναι, αλλά... Μα τι κάνω! Μα τι κάνω! Πάμε να φύγουμε από εδώ. Γρήγορα στο στρατόπεδο, γρήγορα, γρήγορα. Περίμενε, περίμενε. Τρέχα. Κύριε Μάντι! Ω, περίμενε με Μάντι! Η οργή των θεών δεν κόπασε. Είναι επικίνδυνο να μη σέβεσαι ένα Μάντι. Ω, μη φεύγεις! Τι βλέπεις το μέλλον για μένα! Δύο στο χωριό σου δεν με σέβονται. Ο κοντοπίθαρος με το μουστάκι και αυτός ο χοντρομπαλάς με το σκυλάκι. Βάρβαροι! Αγνόησέ τους! Αν τους διώχνατε θα μπορούσα να μείνω... Να διώξουμε τον Αστερίξ και τον Αβελίξ. Αδύνατο! Αδύνατο! Ίσως θα μπορούσα να μείνω σε αυτό εδώ το ξέφωτο. Ω, ναι, ναι, ναι! Θα φροντίσω να μην έρθουν ποτέ εδώ ο Αστερίξ και ο Βελίξ. Θα σου φέρνω μάλιστα να τρως και να πίνεις από ίδια. Όχι. Εμείς οι Μάντις κάνουμε λιτή ζωή και προτιμούμε το διαλογισμό. Φέρε μόνο λίγα πράγματα για να τα διαβάσω. Αγριογούρουνα, πάπιες, κοτόπουλα και μπύρα. Α, διαβάσεις το μέλλον και στην πύρα? Αν είναι καλής ποιότητας. Θα στα φέρω όλα. Αλλά θα μου πεις τι έχουν γραμμένο για μένα οι θεοί. Το πέταγμα των χελιδονιών μου λέει... Εσύ δεν θα περάσεις όλη σου τη ζωή σε αυτό το πανάθλιο χωριό. Μα άντρας μου είναι ο αρχηγός. Θα τον καλέσουν για μια πιο σημαντική θέση. Αλήθεια? Ο πλούσιος αδελφός μου θα τον κάνει συνέτηρο στη Λουτέτσια. Αυτό θα έλεγα. Αλλά φύγε τώρα. Και άσε με να διαλογιστώ. Γιατί τώρα δεν κάνει μπουμ? Ίσως και να το πέτυχε. Ω, ναι, πρέπει να το δοκιμάσουμε, να δούμε αν είναι ο μαγικός ζωμός. Εγώ δοκιμάζω, εγώ φταίω ο Ποδρίδης μας αρρώστησε. Ο Βελίξ, εγώ είμαι ο αρχηγός και πάντα προηγούμε. Όχι, είναι επικίνδυνο. Λέω, να βάλουμε έναν Ρωμαίο να το δοκιμάσει.
Πού πάτε? Ψάχνουμε για Ρωμαίους. Και για κανένα άγριο γούρουνο. Μήπως πεινάσω, Φελίξ. Πολύ θα χαρώ να σας καλέσω σπίτι μου για ένα καλό γεύμα. Όχι, ευχαριστούμε. Βιαζόμαστε. Έλα, έλα, έλα. Πάντα υπάρχει χρόνος για ένα ψητό άγριο γούρουνο, σωστά. Ο Φελίξ. Συμφωνώ, Μιμίνα. Μα ο Φελίξ. Αστερίξ, αρνείσε πρόσκληση από τη γυναίκα του αρχηγού. Όχι, αλλά... Πάμε, λοιπόν. Όχι, θα περάσουμε καταπληκτικά. Θα το δείτε. Λα 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 λα, λα 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 λα, λα 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 λα, λα 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 λα, λα 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 λα, λα 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 λα. Τι θες? Η Πυρίπουλος υπέστρεψε. Βγάλτε με έξω. Σαματά φοβερό κάνουν αυτοί οι γαλάτες. Και μάχη μαδεύουν με μαρμίτες. Μαρμίτες! Ρίχνουν μαρμίτες του λεγεωνάριους μου! Αυτό είναι αντικανονικού! Δεν είναι όπλο η μαρμίτα. Κάτι σχεδιάζουν οι γαλάτες. Αν κάτσουμε ήσυχοι στα αυγά μας, ίσως τελικά μας αφήσουν ήσυχοι. Ναι, 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 ναι. Βγάλτε τον από εκεί αυτό το βλάκα. Μόλις δήλωσε εθελοντής να κατασκοπεύσει τους γαλάτες. Όχι εγώ, αφήστε με! Δεν θες να βγεις? Όχι! Τότε... θα διατάξω να σε μαγειρέψω στη μαρμίτα! Δεν θα το κάνετε αυτό! Για δες με! Bravo il Figaro, bravo, bravo, bravo il Figaro, bravo, bravo, bravo. Λοιπόν, θα βγεις έξω! Μάλλον πρέπει να το ανακατέψει για να μην κουλείς. Όχι, εντάξει, εμείς δεν βγαίνω. Οφείλω να σε συγχαρώ για τον αυθόρμητο ηρωισμό σου. Τζουτζούκο μου, έχουμε καλεσμένους. Τζουτζούκο, είχες να με φωνάξεις έτσι από τότε που παντρευτήκαμε. Σε έχω αδικήσει, Τζουτζούκο μου. Πρόσφερε τους μια μπύρα μέχρι να ετοιμάσω το φαγητό, Τζουτζούκο μου. Μα τι πάθατε εσείς οι δύο? Συγγνώμη, Τζουτζούκο. Δηλαδή, αρχηγέ. Κόφτε το. Γιατί τους κάλεσες αυτούς τους γελίους? Είναι καλύτεροι πολεμιστές στο χωριό, Τζουτζούκο. Με άρρωστο το βρύδι μπορεί να επιτεθούν οι Ρωμαίοι, Τζουτζούκο. Οι Ρωμαίοι είναι ήσυχοι αυτή την εποχή. Ναι, αλλά χωρίς ζωμό πρέπει να προσέχουμε. Ο Αστερίξ και ο Βελίξ θα πρέπει να μένουν εδώ και να μην πηγαίνουν στο δάσος. Να μην τα... Τζουτζούκο μου. Να, ώστε το βρίσκεται αστείο. Τότε θα μείνετε στο χωριό και θα φρουρείτε το διείδη. Είναι διαταγή. Τέλεια, Τζουτζούκο μου. Περπατώ εις το δάσος όταν ο λύκος δεν είναι εδώ. Λίγε, λίγε, είσαι εδώ, μου! Ούτς! Περπατώ εις το δάσος όταν ο λύκος δεν είναι εδώ. Λίγε, λίγε, είσαι εδώ. Ωχ, τι είναι αυτό! Όχι, δράμα! Θα με καταλάβουν! Φύγε! Φύγε, σου λέω! Φύγε! Φύγε!
Τι σου λέω! Ευχαριστώ. Πάλι ήρθε. Φύγε, μωρέ! Μ' αρέσει να διαβάζω τη γέμιση. Ω, θα φοράς ωραία ρούχα. Θα μένεις στην ωραιότερη περιοχή της πόλης. Θα ανήκεις στην αφρόκρεμα της Λουτέτσιας. Χρειάζεσαι βοήθεια? Καλά, θα σου πω. Μπορείς να κρατήσεις μυστικό. Mm-hmm. Ο Μάντης έμεινε στο δάσος. Μου είπε το μέλλον μου. Αλλά μην το πεις πουθενά. Ο άντρας μου πολύ σύντομα θα πλουτίσει, είπε, και θα με πνίξει στα χρυσαφικά. Θα πάμε κι εμείς. Θέλω να σου πω ένα μυστικό. Μην το πεις πουθενά, έτσι. Μην το πεις πουθενά. Ο Μάντης είναι στο δάσος. Το ξέρω. Και του πάω κάτι να διαβάσει. Αλλά, για να σου πω και λεπτομέρειες, πρέπει να διαβάσω και λίγο χρυσό. Φύγε, φύγε από εδώ, βαλιόσκυλο! Μη... Φύγε! Φύγε! Hey! Για δες, Αστερίξ! Ο πρώτος μου Ρωμαίος μεταμφιεσμένος σε δέντρο! Μη με μαγειρέψετε πάλι! Μη με μαγειρέψετε, μη! Μα όχι! Εμείς να σου προσφέρουμε λίγη σούπα θέλουμε! Αλήθεια! Αλήθεια! Θέλει δουλειά ακόμα. Μη φοβάσαι, Ρωμέ. Θα το διορθώσουμε. Μην έχεις. Thank you.
Έρχομαι! Σε πιάνω! Σε πιάνω! Σε πιάνω! Έλα σε μένα! Σε μένα! Πώς αισθάνεσαι, Ρωμέ? Καλά. Πολύ καλά. Και ελαφρύς. Πολύ. Πάρα πολύ. Πιάστε με! Ρίξε μόνο ένα σκηνί. Εκατόνταρχε!
Εκατόνταρχε! Εκατόνταρχε! Εκατόνταρχε! Τι κάνεις εκεί με αυτό το σκηνή? Δείτε και μόνος σας, εκατόνταρχε! Τι κάνεις εκεί? Είναι αντικανονικό, κατέβα κάτω! Δεν μπορώ! Είμαι ελαφρός σε μια μικρή μεταλλούδα! Τι υποστολή, μεταλλούδας! Ο Δρυίδης πειραματίζεται με ένα νέο φίλτρο και δεν σταματά να γελάει! Αυτό μας έλειπε! Τι σκαρώνουν πάλι! Πάρε την περίπολο και πήγαινε στο γαλατικό χωριό! Χρειαζόμαστε κι άλλο, Ρωμαίο. Εγώ να κόψω το κρασί! Μαθουσαλίξ, θέλεις βοήθεια? Όχι, όχι! Πάω στο δάσος να πιω λίγο κρασί! Κάτι πολύ παράξενο συμβαίνει εδώ. Όλοι τους πηγαίνουν βόλτα στο δάσος χαρούμενοι και εγώ μείνω εδώ πέρα να κάθομαι και να βαριέμαι! Σαν βλάκας! Αρχηγέ! Τι να συμβαίνει στο δάσος? Ο Βελίξ, πρόσεχε τον Παλωναμίξ. Θα έρθω σε λίγο. Είναι κανείς εδώ? Πού είναι? Πού είναι ποιος? Εσύ τον έδιωξες! Ο αρχηγός σου απαγόρεψε να έρθει στο δάσος! Θα μας βρουν μεγάλες συμφορές! Ο Μάντης με προειδοποίησε! Ο Μάντης είπες? Περίμενε! Ο Μάντης έφυγε! Θα μας βρουν μεγάλη συμφορά! Ο Αστερίξ έδιωξε τον Μάντη! Άβια κατούνταρχε! Άβε, αναφορά. Παέδαμε περίπουλος του δάσους όπως μας είχατε διατάξει και στου ξέφου του βρήκαμε κάποιον. Οι εξηγήσεις του δί μας φάνηκαν ικανοποιητικές. Εχμάλωτος γαλάτης! Μα τι έχετε πάθει! Μήπως είστε από αυτούς τους άγριους που αντιστέκονται, κύριε? Εγώ? Όχι, δεν είμαι από το χωριό. Δεν αντιστέκομαι σε κανέναν. Τόσο το καλύτερο. Λοιπόν, με λένε Διχονομίξ. Ταξιδεύω εδώ και εκεί αναζητώντας ένα πάτρονα. Και ήξερα ότι θα συναντούσα εδώ έναν στρατιώτη δυνατό, αλλά και γενναιόδωρο. Αν και οι κατώτεροι του, πρέπει να πω, δεν μου έδειξαν καθόλου σεβασμό. Αλλά το ήξερα κι αυτό. Για πες μου λοιπόν, πώς τα ήξερες όλα αυτά? Είμαι Μάντης. Ώστε Μάντης. Και είσαι Μάντης από τη Γαλατεία? Μάλιστα. Για παράδειγμα, έχω δει ότι θα προαχθείτε. Θα κάνετε σπουδαία πράγματα! Μήπως θα κατακτήσω και τους γαλάτες? Με προλάβατε! Τι θαυμάσια ιδέα! Αλλά έχουμε ρητή διαταγή να συλλαμβάνουμε κάθε Μάντη γαλάτη που συναντάμε μπροστά μας! Ναι! Όχι. Τέρμα τα αστεία λοιπόν. Δεν είμαι Μάντης εγώ. Εκμεταλλεύομαι την ευπιστία του κόσμου για να μην δουλεύω. Μην χάνετε το
χρόνο σας μαζί μου. Μα προέβλεψες πριν ότι θα πάρω προαγωγή. Μα, είναι παράλογο, Συμφωνάω! Ποιος ζήτησε τη γνώμη σου, ανόητε! Ο τύπος δεν μας έπεισε. Είναι ύποπτος. Θα σε δοκιμάσω. Κορώνα ή γράμματα. Ούτε τόνα, ούτε τάλο. Κέρδισες! Αφού προέβλεψες την προαγωγή μου, ήξερα ότι είσαι γνήσιος μάντης. Μα, όχι, εγώ. Αν ήμουν γνήσιος μάντης, θα προέβλεπα ότι το νόμισμα θα έπεφτε εκεί μέσα. Αλυσοδέστε τον. Μα είμαι απατεώνας, σας λέω, απατεώνας! Ορίστε. Κολακεύω τους χωρικούς για να με πιστέψουν. Ναι, είναι αφελείς. Πιστεύουν ό,τι τους λέω. Απόλυτα. Ναι. Δηλαδή, θέλεις να μας πεις πως οι γαλάτες θα πιστέψουν ό,τι τους πεις. Ω, ναι. Είμαι σίγουρος. Ήσουν πάρα πολύ απρόσεκτος, Αστερίξ. Είναι επικίνδυνο να εξοργίζεις έναν μάντη. Είναι απατεώνας. Παίρνει τα λεφτά και τα τρόφιμά σας. Κάπου θα είναι τώρα και θα ψάχνει για καινούρια κορόιδα. Δεν είναι απατεώνας. Είπα αλήθειες. Μα σας λέω, έλεγε ανοησίες. Ανοησίες. Και τι ξέρεις εσύ. Και τι θα κάνουμε τώρα, τι θα κάνουμε! Χαθήκαμε, δυστυχία μας. Αυτό. Πάλι τα ίδια. Κοιτάξτε! Ο Μάτης! Ο Μάτης γύρισε! Γαλάτες, γύρισα εδώ για να σας πω ότι θα πέσει πάνω σας κατάρα! Το χωριό σας το καταράστηκαν οι θεοί! Ακόμα και ο αέρας που αναπνέεται έρχεται από τα τάρδαρα! Θα σας αλύσει, θα είναι δηλητήριο! Πρόσωπος σας θα χάσει το ροδαλό του χρώμα! Φύγετε, απρόσεκτοι! Είναι η μόνη σας ελπίδα και σωτηρία! Σας είχα προειδοποιήσει! Λάθηκες. Θέλεις να εγκαταλείψεις το χωριό για έναν τσαρλατάνο? Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τη θέληση των θεών. Λέω να μετακομίσουμε στο νησάκι απέναντι. Μα Τζουτζούκο μου, αυτό δεν βοηθάει. Μόλις κοπάσει η οργή των θεών θα γυρίσουμε στο χωριό. Αστερίξ, πάμε. Όχι, εγώ θα μείνω. Οι υπόλοιποι στην παραλία, μα τον Ντουτάτη. Έτσι πρέπει να πάμε στο νησί τώρα. Άμα καθόμαστε εδώ, ποιος είναι καλύτερα να φύγουμε. Πρέπει να τα βάζει με τους νέους. Αλλά βέβαια. Μα τώρα είναι και εγώ στην φωνά να πάμε στο νησί. Ο Βελίξ, φεύγεις κι εσύ. Όχι.
Θα μείνω. Ρίξτε τις βάρκες στη θάλασσα. Οι Ρωμαίοι μπορούν να επιτεθούν από στιγμή σε στιγμή. Καλύτερα να κρυφτούμε. Εκατόνταρχε! Έφυγαν, έφυγαν όπως σας το είχα πει. Δεν ξαφνιάζομαι. Είναι γνωστό ότι οι μάντες έχουν μεγάλη δύναμη. Να τον συλλάβ! Μα υποσχεθήκατε να με απελευθερώσετε! Α, όχι. Πάμε πρώτα στο γαλατικό χωριό για να εξακριβώσω τα λεγόμενά σου. Ήμουνα σίγουρος. Το ξέρω. Όχι, 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 δεν ξέρετε. Δεν είμαι μάντης εγώ, κατεργάρης είμαι. Αυτό είναι όλο, αυτό είναι όλο, ναι! Αυτό είναι όλο. Κοίτα, ο μάντης οδηγεί τους Ρωμαίους στο χωριό μας. Ο μάντης και οι Ρωμαίοι. Α, τώρα εξηγούνται όλα. Δεν θα τις αφήσουμε να μπουν. Πάμε να τις πετάξουμε έξω. Όχι, Οβελίξ. Είναι επικίνδυνο, δεν έχω μαγικό ζωμό. Το μόνο μας απομένει είναι να προσέχουμε τον Πανοραμίξ. Όλο το χωριό είναι εντελώς εγκατελειμμένο, χωρίς κάτι έξ. Έλα εδώ. Άουτ! Πήγαινε στη Ρώμη και δώσε ένα μήνυμα στον Κέσαρα. Πες του ότι όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή και αυτός θα σε ρωτήσει. Όλοι και εσύ θα απαντήσεις. Όλοι θα καταλάβει. Ανάπαυση, άντρες! Όπως θα έλεγε και ο Κέσαρας. Ήρθαμε, είδαμε και νικήσαμε. Μπράβο, Μάντι. Είσαι όντως άξιος. Να του συλλάβω τώρα που είναι μάντς. Θα προαχθεί τώρα όπως του μάντεψ. Μα, όχι, όχι, εγώ, κάθε άλλο, κάθε άλλο. Γιατί, μήπως οι θεοί μου επιφυλάσσουν άσχημο μέλλον. Δεν το ξέρω αυτό. Πώς είναι δυνατόν. Δεν κάνω αληθινές προβλέψεις εγώ. Πες μου, αλλιώς θα διαβάσω το μέλλον μου στα δικά σου σωθικά. Ναι, θα πάρετε προαγωγή. Να τον συλλάβ. Όχι. Ένας μάντης είναι πάντα χρήσιμος. Ναι, αλλά η διαταγή είναι διαταγή. Αν τούτς δω είναι γνήσιος μάντς, πρέπει να τον συλλάβουν. Μα, εγώ είχα προβλέψει...
ότι ο αέρας στο χωριό θα προκαλεί ναυτία. Μα δεν βρίσκεις ότι πλανάτε μια περίεργη οσμή ξαφνικά? Παράξενη οσμή. Ναι. Μια παράξενη μυρωδιά. Ο αέρας στο χωριό είναι ανυπόφορος. Δυσοδεία. Δυσοδεία. Είσαι φοβερός, Μάντης. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον. Δεν είναι. Δεν είναι δυνατόν. Είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Σαλπιντή, σήμανε άμεση απόσυρση από το καταραμένο χωριό. Και το πέταξα εκείνο το μικρό το μενίρ. Ένα μενίρ! Οβελίξ, εσύ του πέταξες στο μενίρ. Ναι, για να γιατρέψει το δρύδι. Και μη μου πεις ότι έκανα πάλι κάτι κακό. Εσύ ηλία αντί να μαλώνετε, βγάλτε από πάνω μου αυτό το μενίρ. Ω, μα τον τουτάτη, ο δρύδις μας είναι καλά. Και ας μην ξεχνάμε, εγώ τον έκανα καλά με την αλάνθα στη θεραπεία μου. Για πόσο θα μείνουμε σε αυτή την ερημιά, ε!
Χριστέ χροντρέ! Έπρεπε να είχαμε πάει στη Λουτέτσια! Μα μη μήνα μου. Θα γυρίσουμε πάλι στο χωριό όταν κοπάσει η οργή των θεών. Εδώ θα πλουτίσει ο αρχηγός και θα γεμίσουμε πουζού. Αυτό είναι αλήθεια. Άσος! Αν ήταν εδώ ο Δρυίδης μας, ο καλός θα ήξερε τι να κάνει. Δεν αντέχονται άλλο αυτές. Σταματήστε! Διώχνετε τα ψάρια. Καλύτερα τώρα. Μα, μόλις κατακτήσαμε το χωριό, του εγκαταλείψαμε. Μα, διώξαμε τους γαλάτες και κατακτήσαμε την περιοχή. Αυτό έχει σημασία. Ωραία, να συλλάβω τώρα του Μαν. Και βέβαια όχι. Μη του συμπάθει κιόλα, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτης. Φυσικά. Γι' αυτό εγώ είμαι κατόνταρχος και εσύ ένα τίποτα. Έλα, φίλε μου. Θέλω να σου πω. Καλά. Εντάξει. Πέρασες τη δοκιμασία. Είσαι ένας γνήσιος μάντης. Οι θεοί εξαγριώθηκαν με όσους τα έβαλαν μαζί σου. Τότε είναι αλήθεια. Είμαι ένας μάντης. Θα πρέπει να σε συλλάβω. Μα δεν είμαι μάντης. Αλλά μπορείς να μου φανείς χρήσιμο. Εγώ ένας μάντης? Με τις δικές σου προβλέψεις και συμβουλές. Μάντης εγώ? Μπορώ να φτάσω ψηλά. Ναι, είμαι γνήσιος. Ίσως μάντης. Τελικά και να γίνω Κέσαρας. Ναι, είμαι γνήσιος μάντης. Και φυσικά θα είμαι γενναιόδωρος. Αυτό είναι. Είμαι γνήσιος μάντης. Αν όμως δεν είσαι γνήσιος μάντης, δεν θα σε συγχωρέσω. Κάθισε και πες λίγα ακόμη για το μέλλον μου. Σας είπα, οι θεοί θα σας προστατέψουν, θα πάρετε προαγωγή και θα είστε πανίσχυρος. Πες μου πώς θα είναι όταν γίνω Κέσαρας. Θα είστε τόσο ισχυρός που ο λαός θα σας φοβάται. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και η Κλεοπάτρα. Η Κλεοπάτρα, ποια Κλεοπάτρα? Θα ξέρεις την Κλεοπάτρα? Ναι, φυσικά. Και ξέρω την Κλεοπάτρα. Θα σας ερωτευτεί τρελά. Και η Κλεοπάτρα θα χορέψει για σας. Μάντι. Και θα... ποιος είσαι εσύ? Δηλαδή, δεν ξέρεις? Τι θέλεις? Τελικά κέρδισες, Μάντι. Κέρδισα? Τι κέρδισα? Είναι έκπληξη. Έκπληξη? Τι είδες έκπληξη? Σε αφήνω να μαντέψεις. Έκπληξη, τι έκπληξη, τι είδες έκπληξη, τι έκπληξη. Τι είναι, τι είναι, τι είναι. Άσε με. Ναι, τι είναι. Μάντεψε, Μάντι. Μα δεν ξέρω. Τι θόρυβος είναι αυτός? Δεν ξέρω! Οι γαλάτες! Όχι, γαλάτισες! Οι γαλάτες και δεν με προειδοποίησες, πες μου γιατί! Δεν μπόρεσα να το μαντέψω! Αφήσέ τον σε μένα! Ώστε δεν μπόρεσες να το μαντέψεις! Ώστε η Λουτέτσια, ο Τζουτζούκος, η συνεργασία μας ήταν μόνο ένα αστείο! Συγχαρητήρια, μαντάμ! Α, μπράβο! Ω!
Κλάβδιους Μπλόκους, απεσταλμένος του Κέσαρα. Και έχουμε και την γνωριμία. Γεια σας! Ο Ιούλιος Κέσαρας με έστειλε να διαπιστώσω αν όντως κατέκτησες όλους αυτούς τους απίθαρχους γαλάτες. Για το όνομα του Δία, τι ρεζιλίκια είναι αυτά πάλι εδώ πέρα! Γυρνάτε όλοι! Γυρνάμε στο χωριό μας! Εδώ εδώ! Μια πεταλουδίτσα! Δεν φταίω εγώ! Μα αυτός ο ψευτομάντης! Σκασμός! Υποβιβάζεσαι! Θα είσαι πλέον ένας λεγιονάριος! Και πολύ σου πέφτει! Μια ωραία πεταλούδα! Ώστε θα πάρω προαγωγή, ε! Συλλάβετε τον αυτόν τον απατεώνα! Διδείχουμε διαταγές από έναν λεγεουνάριο! Θα βάλεις ούλου του
του στρατόπεδου η τάξη μονάχς. Κι μίλα μη σεβασμό της ανωτέρους. Μια ωραία πεταλούδα, μια ωραία πεταλούδα. Άιντε, δρόμο εσύ, δρόμο. Άξω η πουλίτσα του στρατόπεδου. Τρεις ωραίες μεταλούδες, τέσσερις ωραίες μεταλούδες, πέντε! Έξι μεταλούδες, εφτά μεταλούδες, οχτά μεταλούδες, εννιά, δέκα, έντεκα, δώδεκα. He just sees stars. What do, what do, I do, do up. What do, what do, I do up. Stone cold, crazy. His brain's been hit too hard. Confusion in his mind. He's goofy all the time. He is out. Backed up, bumpy. Bump. On the head was he. Was he. He is not. Sat way with his hand. Thank you.